Στις 2 Σεπτεμβρίου, το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει τη νέα κατάσταση στην Εγγύς Ανατολή. Ο Κεμάλ είχε δηλώσει προσωπικά στον Άγγλο πρόξενο ότι η σύγκρουση με το συμμαχικό στρατό στην περιοχή των Στενών μπορεί να αποφευθεί μόνο με άμεση παραχώρηση της Ανατολικής Φράγκης. Η Γαλλία, με σύμφωνη την Ιταλία, προτείνει τη μετατόπιση των ελληνικών συνόρων. Η Αγγλία υιοθετεί πολιτική μη υποχωρήσεως αλλά και μη προκλήσεως απέναντι στην Τουρκία. Διατηρεί την ελπίδα ότι ο Κεμάλ δεν θα τολμούσε να μετατρέψει τις απειλές του σε πράξη. Λίγες μέρες αργότερα, τουρκικές δυνάμεις παραβιάζουν την ουδέτερη ζώνη και οχυρώνονται απέναντι στις αγγλικές γραμμές. Τα γαλλοϊταλικά στρατεύματα είχαν αποχωρήσει. Άφησαν τους Άγγλους μόνους να αντιμετωπίσουν την ενδεχόμενη κεμαλική επίθεση. Τελικά, οι τρεις δυνάμεις καλούν την Τουρκία σε διαπραγματεύσεις ειρήνης. Αντάλλαγμα, η παραχώρηση της Ανατολικής Φράγκης. Η Ελλάδα δεν παίζει βέβαια κανένα ρόλο άμεσο ή έμεσο στις διαπραγματεύσεις. Απλώς ενημερώθηκε για τα αποτελέσματά τους. Η κυβέρνηση Τριανταφυλάκου, την παραμονή της παρετήσεώς της, δέχεται την απόφαση της Αντάντ. Να εγκαταλείψει δηλαδή την Ανατολική Θράκη. Την 1η Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός αποχωρεί από την Ανατολική Θράκη. Μαζί του αρχίζει και η έξοδος του ελληνικού πληθυσμού. 250.000 νέοι πρόσφυγες περνούν σε μερικές εβδομάδες τις γέφυρες του Εύρου. Ο Άγγλος πρεσβευτής φρόντισε έγκαιρα να διευκρινίσει στον πλαστήρα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να περιμένει καμία βοήθεια αν δεν αποδεχόταν τις αποφάσεις των συμμάχων για τη Θράκη. Στρατιωτική απειλή για την Ελλάδα δεν υπάρχει στο σημείο αυτό. Ο Κεμάλ, για να αποβιβαστεί στην Ανατολική Θράκη, θα έπρεπε να νικήσει πρώτα τους Άγγλους. Έτσι, οι Έλληνες καλούνται να προσφέρουν μία ακόμη υπηρεσία. Να αποχωρήσουν δυτικά πίσω από τον Εύρο για να μην φέρουν την Αγγλία σε δύσκολη θέση. Ο Τριανταφυλάκος το είχε ήδη αποδεχθεί. Η Ελλάδα κατανοεί τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε για την Αγγλία ο πόλεμος με την Κεμαλική Τουρκία, σημειώνει στην έκθεσή του ο Άγγλος πρεσβευτής. Ο πλαστήρας από την άλλη μεριά του έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές του Βενιζέλου που βρίσκεται στο Λονδίνο. Ο Βενιζέλος, αφού συναντήθηκε σαν αντιπρόσωπος της Ελλάδας με τον Άγγλο Υπουργό των Εξωτερικών, τηλεγραφεί στην Αθήνα ότι διαφωνεί με κάθε απόφαση αντίθετη με τη γνώμη των πρώην συμμάχων μας. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται ως τετελεσμένο γεγονός την απώλεια της Ανατολικής Θράκης. Παρά το γεγονός ότι κανένας στρατιωτικός λόγος δεν συντρέχει για την αποχώρηση του ελληνικού στρατού.